Λοιπόν, η εκτενής λοιπόν η ιδέα της εκτενούς πραγματικότητος που συμπεριλαμβάνει το αποτέλεσμα που μπορεί να σε οπλίσει η ψυχή σου και η ανάλυση με βαθύτερες σκέψεις και η επικοινωνία με τον εκτενή σου εαυτό που αποτελεί άλλες πνευματικές υποστάσεις με τις οποίες συνεργάζεσαι, είναι εκείνη η οποία θα σου δώσει μια βαθύτερη και εκτενέστερη ιδέα του πραγματικά ποια είναι η πραγματικότητα. Η δε πραγματικότητα, εάν 4% είναι ο φυσικός κόσμος, είναι το υπόλοιπο 96%. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορείς να φτάσεις στο 100%, αλλά οτιδήποτε πάρεις παραπάνω από το 4% και 10 να φτάσεις, ξέρετε πόσο είναι. Γιατί το 10 δεν θα είναι μόνο από το αστρικό, είναι και μέρος από το νοητικό, είναι και μέρος από το πνευματικό. Αναπτύσσεσαι, διευρύνεις συνειδητότητα, αυξάνεις την πνευματικότητά σου, πλησιάζεις τον δημιουργό σου. Τι άλλο θέλεις? Η εκτενής λοιπόν πραγματικότητα είναι εκεί πέρα που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε και να το πλησιάσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Εντάξει, φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που νομίζω ότι τουλάχιστον κάναμε μία τοποθέτηση η οποία δείχνει τα επίπεδα αιτίας και το αποτέλεσμα του ότι το διατό, δηλαδή το αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από τις φυσικές μας αισθήσεις, αλλά συνεχώς διαμορφώνεται από τα επίπεδα αιτίας τα οποία είναι δικά μας. Όχι ολόκληρα, αλλά στο ποσοστό που μας ανήκουν. Εδώ έχουμε ένα εθερικό αυγό. Αυτό το εθερικό αυγό, ξέρετε, μπορεί να θεωρηθεί πως είναι αυτό το οποίο φαίνεται σαν άβρα. Εντάξει. Αλλά είναι, ακόμα και με τους πολύ, αν θέλετε, άξεστους μηχανισμούς που υπάρχουν στη υπάρχουν σήμερα με τους οποίους τραβάμε τις άβρες, ή ακόμα και όταν μπορείς να δεις άβρα, που είναι μια νοητική λειτουργία, αυτό το οποίο βλέπεις δεν είναι το παν, έτσι. Στο τέλος, για να μπορέσεις να πλησιάσεις στα πολύ ψηλά, χρειάζεσαι αισθήσεις εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες, πιο υψηλές ακόμα και από εκείνες που ανήκουν, που οι λεγόμενες αστρικές αισθήσεις, πολύ πιο υψηλά από αυτό, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Εκείνο που βλέπεις είναι ένα μέρος από το συναισθηματικό σου σώμα. Τα συναισθήματα τα οποία σε διακατέχουν εκείνη ακριβώς την περίοδο και τα οποία διαμορφώνουν και τη φυσική σου κατάσταση. Αυτά φαίνονται. Μπορείς επίσης να δεις κορυφαίες εμπειρίες από προηγούμενες ζωές ή από τις επόμενες ζωές. Εντάξει. Γιατί σε ένα σύμπαν που δεν έχει χρόνο, είναι φυσικό, δηλαδή υφίσταται στο αιώνιο παρόν, αυτό που συζητάμε τώρα είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή οι κορυφαίες εμπειρίες μπορεί να είναι πάνω στην άβρα ακριβώς επειδή έχουν υψηλή συχνότητα. Και να μην είναι δικέ σου, να είναι του εαυτού σου σε προηγούμενη ζωή ή σε μελλοντική ζωή. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να φανεί στην άβρα, σε εκείνους οι οποίοι μπορούν πραγματικά, έχουν αρκετά λεπτά όργανα και ή αρκετά ανεπτυγμένη νοητική ικανότητα να σηματοποιήσουν άβρες, μπορείς να δεις ασθένειες οι οποίες έχει το σώμα ή θα εμφανιστούν στο σώμα αργότερα. Εντάξει. Γιατί αυτό, οι ασθένειες είναι αποτέλεσμα ενεργειακών ανισορροπιών.
οι οποίες τελικά καταλήγουν σε μια ασθένεια. Και αυτό μπορεί να φανεί. Και αυτό μπορεί να φανεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το εθερικό αυγό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανάλογα το πώς θα το δεις, αν ήταν να απαντήσουμε στην ερώτηση πραγματικά τι υπάρχει, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το ότι υφίσταται και ότι αποτελεί μέρος όχι απλώς της ύπαρξής μας, αλλά ένα μια ολοκληρωμένη έκφραση του τι πραγματικά είμαστε. Για αυτό που είπατε στην αρχή, για τις εμπειρίες που έχετε, ναι, με το θανάτιες. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω κάτι. Δεν θα ακούσετε τώρα. Δεν είναι δυνατόν να ακούσετε τώρα. Ωραία, να σας πω. Πολλά που έχετε διαβάσει επιβεβαιωθήκανε. Και ανάλογα τον άνθρωπο, γιατί αυτές οι εμπειρίες είναι πολύ υποκειμενικές, είναι πολύ προσωπικές. Ανάλογα στην συνειδητότητα του καθενός, εμφανίζονται διαφορετικά. Εντάξει. Εκείνο που έχει σημασία είναι όταν έρθει η ώρα να είσαι έτοιμος, να φύγεις χωρίς φόβο. Αν φοβάσαι θα υποφέρεις. Απλά πράγματα. Εάν ξέρεις που πας, εντάξει, και δεν φοβάσαι, και όταν εννοώ δεν φοβάσαι, εννοώ όχι να λες δεν φοβάμαι, αλλά να πάλεσαι με αυτό. Δεν τρέχει τίποτα. Τότε είναι απόλαυση. Αλλά δεν θέλω να πω πάρα πολύ, γιατί αξίζει τον κόπο αυτό από μεγάλες παρουσιάσεις. Και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι η συνειδητότητα, δηλαδή αν υπάρχει μια πορεία που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος πράγματα, είναι μέσα από απαντήσεις νοητικές που μπορεί να πάρει? Γιατί αυτό κατάλαβα ότι είπατε σε όλη τη συζήτηση. Κοιτάξτε, ό,τι και να κάνεις πρέπει να το σκεφτείς για να μπορέσεις να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Άρα είναι νοητικό. Ό,τι και να κάνεις. Μην υποτιμάμε τη σκέψη. Εντάξει. Ό,τι και να κάνεις είναι νοητικό. Και ακόμα και να πιεις νερό. Κάποτε βράχηκες μέχρι να μάθεις να σηκώνεις το ποτήρι στο κατάλληλο ύψος. Κάποτε βράχηκες. Μετά το έμαθες. Έγινε μέρος της συνειδητότητάς σου. Επομένως, μην υποτιμάμε τη νόηση. Ναι, όποια απάντηση και να πάρεις είναι μια ερώτηση και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό καταλαβαίνω. Όποια απάντηση και να πάρεις είναι μια... Μια καινούργια ερώτηση. Ναι, μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό. Δημιουργεί καινούργιες ερωτήσεις, καινούργιες ευκαιρίες. Ναι. Αιώνια όμως θα παίζεται αυτό το παιχνίδι. Αν μπορεί να φύγει πέρα από εκεί, κάτι να γίνει πέρα από αυτό, πέρα από το νοητικό. Αλλιώς οποιαδήποτε απάντηση, μια λάθος απάντηση να έχω, όλο το μοντέλο βγαίνει λάθος μετά. Το μοντέλο δεν βγαίνει ποτέ λάθος, γιατί το μοντέλο τα έχει όλα αυτά μέσα χτισμένα. Εντάξει, τα έχει χτισμένα. Να μιλήσει κάποιος άλλος. Βεβαίως. Ο επόμενος. Ευχαριστούμε καταρχήν για την διάλυση που μας κάνατε. Χαρά μου. Απλώς είναι λίγος ο χρόνος που ήθελε περισσότερο ανάπτυξη και σε αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Ίσως θα οφείλονται και η ερώτηση δικιά μου. Το θέμα είναι ότι οι αντιληπτικές ικανότητες που έχει κάθε άνθρωπος εξαρτώνται από ένα κομμάτι της ψυχής. Φυσικά. Η ψυχή σκέπτεται. Όμως, δεν είπαμε από πού καθοδηγείται η ψυχή στο να σκέπτεται έτσι. Ναι. Άρα, νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σε μία αντίθεση. Πολλές φορές μπορεί νοητικά να θέλουμε κάτι, αλλά αυτό να μην συμβαδίζει με τις υπόλοιπες καταστάσεις που υπάρχουν τριγύρω μας και τις κοινωνικές συνθήκες και στο συγκινησιακό πεδίο και στο ψυχικό και στο νοητικό. Άρα, δεν θα είναι σωστές και δεν θα είναι σωστά και τα αποτελέσματα τα οποία θα βρούμε. Πώς θα ελέγξουμε λοιπόν, πώς θα ελέγξουμε την αλήθεια, καταλαβαίνετε, ούτως ώστε να φτάσουμε στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, ο έλεγχος είναι ένας στόχος όλων μας. Γιατί με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε το φόβο που αισθανόμαστε, την αβεβαιότητα την οποία έχουμε μέσα μας, η οποία μας οδηγεί σε όλη τη δημιουργία. Λοιπόν, οι σκέψεις που κάνατε, ξέρετε, είναι χρυσό. Είναι χρυσό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι, ας το πω έτσι, επιγραμματικά δύο πράγματα. Ένα, εγώ σας είπα ήδη ότι η ψυχή σκέπτεται. Μέσα από τις φράσεις που χρησιμοποίησα όμως, σας μίλησα για τον εκτενή εαυτό, που σημαίνει ότι η ψυχή δεν σκέπτεται μόνο για τον εαυτό της. Σκέπτεται για μεγάλο σύνολο στο οποίο συμμετέχει. Και αυτό μας επηρεάζει. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς εδώ κάτω είμαστε, δεν έχουμε έλεγχο στο ποσοστό που μπορούμε να έχουμε και δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη μας και οι ανάγκες μας. Λαμβάνονται υπόψη. Αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο στο ποσοστό της συνειδητότητας την οποία έχουμε ήδη αποδεχθεί, που είναι βασικά η συνειδητότητα, εκείνη η ελάχιστη συνειδητότητα που αντιπροσωπεύει το εγώ. Λοιπόν, μην περιμένετε με το εγώ να πάτε μακριά. Εντάξει, η ψυχή, βέβαια, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή συνεχώς μία, όχι αντιπαλότητα, αλλά έλλειψη κατανόησης μεταξύ του εγώ και μεταξύ της ψυχής, η οποία αντιπροσωπεύει το υποσυνείδητό μας, η οποία ξέρει πολύ περισσότερα, έχει καθορίσει μάλιστα και το τι θα ιδανικά θα μπορούσαμε να πετύχουμε και μας οδηγεί προς αυτό χωρίς να βιάζεται, γνωρίζοντας ότι υπάρχει χρόνος για όλους και υπάρχουν και επόμενες ζωές. Εντάξει, δεν βιάζεται, το εγώ βιάζεται. Για να αποδείξει τον εαυτό του, να ελέγξει τα πράγματα, να πετύχει τα γνωστά. Εντάξει. Άρα υπάρχει μια δυστυχία τελικά, η οποία δημιουργείται από αυτή την... Δεν είναι δυστυχία. Άμα το καταλάβετε, εγώ το καταλαβαίνω. Άμα το καταλάβετε, απελευθερωνόσαστε. Δεν είναι δυστυχία. Πραγματικότητα είναι όμως. Υπάρχει μια, όχι αντιπαλότητα, μια διαφορά αντίληψης. Υπάρχει. Όποιος σας είπε δεν υπάρχει, σας κοροϊδεύει. Αυτή η διαφορά αντίληψης δημιουργεί δυστυχία. Αν το κρίνετε έτσι, εντάξει. Αλλά προσέξτε, είναι προσωπικό. Δεν έχουμε χρόνο. Θα σας παρακαλέσω μόνο να μιλάτε στο μικρόφωνο, γιατί δεν θα υπάρξει στο... Πώς κάποιοι άνθρωποι είναι ανεπτυγμένο το εγώ τους, έχουν περισσότερες κατακτήσεις, περνάνε πιο καλά από κάποιους που έχουν λιγότερο εγώ. Λοιπόν. Γίνεται. Τα σενάρια είναι πάμπολα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει για να μπορέσουν να εξαντλήσουν αυτή την πλευρά της συνειδητότητας. Εντάξει. Και τον βλέπεις ενώ ουσιαστικά δεν είναι καλή ποιότητα και πηγαίνει ψηλά. Να περιμένετε, θυμόσαστε λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, μηδέν από το τέλος μακάριζε. Γίνεται. Και θα το δείτε ξανά και ξανά και ξανά. Πάντα υπάρχουν λόγοι, αυτά που βλέπετε, και οι λόγοι είναι πάντα καλοί και όχι μόνο για αυτούς, για όλους. Αλλά πρέπει να δείτε όλο το σενάριο. Να το δείτε σε όλη την έκταση. Άμα το δείτε απλώς σαν μια φωτογραφία εκείνη τη στιγμή, γιατί βαράς το παλικάρι, ρε. Τι σου έκανε. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι δεν εξηγούνται αυτά εύκολα. Υπάρχουν σενάρια πάσης φύσεως, τα οποία βοηθάνε όμως το σύνολο, δοθέντος του χρόνου. Αυτή είναι και η ομορφιά της μεταφυσικής. Άμα τα δεις όλα, πλατιά, και δεις το τι σκοπό έχει το καθένα, πώς συνεργάζονται, πώς συνδημιουργούν, γιατί τα πάντα συνδημιουργούν, τίποτα δεν γίνεται ανεξέλεγκτα. Και αυτή είναι και η ομορφιά
αν θέλετε, αν τολμούσα να πω, ακόμα και της θεϊκής σκέψης. Αυτή είναι η ομορφιά, γιατί κάτω από τη σύνθεση όλων αυτών των παραγόντων, όλοι μαθαίνουν, όλοι βελτιώνονται, νοθέντες του χρόνου, που δεν υπάρχει. Κάνουν κάτι με τον εαυτό τους, ώστε να υπάρχει μια αύξηση της συνειδητότητας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ συνειδητοποιείς την παραμπή συνειδητότητα, τόσο πιο πολύ βλέπεις τη δομή της και αρχίζεις και τη βοηθάς να χτιστεί, να αυξηθεί, να αναπτυχθεί. Είναι γεγονός αυτό. Εάν μπορούσα να σας μιλάω για τα επόμενα 10 χρόνια, να φτάσετε σε ένα σημείο και να πείτε ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω πει το ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, υπάρχει μια φοβερή ομορφιά. Το διαγώνα.